Κύριε Γιαλελή, καλημέρα. Θέλουμε αρχικά να μας πείτε το μυστικό της επιτυχίας του Ταμείου του Ξενοδοχείου Υπαλλήλου, γιατί λαμβάνετε βραβεία συνεχώς. Είναι ένα βραβείο που είναι ένα ταμείο που έτσι είναι σαν παράδειγμα για τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας ή καλή διαχείριση απλώς? Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Όταν γίνεται μια συλλογική δουλειά, όπως γίνεται στο Ταμείο των Ξενοδοχείων Υπαλλήλων, με τη Διαχειριστική Επιτροπή για τη Διεύθυνση να έχουν ως μέλημα τους τα χρήματα των μελών, απλά γνωρίζουμε ότι δεν είναι δικά μας, απλώς τα διαχειριζόμαστε για τα μέλη. Η απόφαση που είχαμε πάρει το 2000, αρχές του 2010 για να αποδεσμευτούμε από μετοχές σε Ελλάδα και Κύπρο, ήταν αφού παρακολουθούμε πολύ στενά τις παγκόσμιες αγορές. Και δεν μπορεί να διαχειρίζεσαι χρήματα τρίτων χωρίς να παρακολουθάς τις αγορές. Μπορεί οι αγορές να πηγαίνουν πάνω, μπορεί να έρχονται κάτω περισσότερο από όσο πρέπει, όμως στο τέλος της ημέρας οι αγορές έχουν δίκιο. Επομένως, όταν είχαμε καταλάβει ότι άλλη μπορεί αν έπαιρναν τα ευρωπαϊκά και τα αμερικάνικα χρηματιστήρια και άλλη μπορεί αν έπαιρναν το ΧΑΚ και το ΧΑ, τότε καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά. Διότι δεν μπορεί να μην είναι, όπως λέμε εμείς στη γλώσσα του finance, correlated τα χρηματιστήρια ή να συμβαδίζουν. Τότε καταλάβαμε ότι κάτι δεν πάει καλά και αποδεσμευτήκαμε εντελώς. Τώρα, αν με ρωτάς για το μέλλον... Θα δίνατε κάποιες πρακτικές συμβουλές σε κάποιον που διαχειρίζεται, πού θα του λέγατε να επενδύσει? Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να έχει μια μεγάλη διασπορά του χαρτοφυλακίου και εντός των κάθε κατηγορίας. Όμως η εξέλιξη των ταμείων προνοίας ή το θεσμικό, αν θέλεις να πούμε, είναι ότι δεν βλέπουμε πλέον, και θα το εξηγήσω και στο συνέδριο, ότι δεν βλέπουμε πλέον την κάθε κατηγορία ξεχωριστά, αλλά βλέπουμε την κάθε στρατηγική ξεχωριστά. Διότι, αν πάρουμε για παράδειγμα την κατηγορία των ομολόγων ή την κατηγορία των μετοχών, υπάρχουν διαφορετικές στρατηγικές μέσα σε αυτήν την κατηγορία. Επομένως, θα χωρίσεις το χαρτοφυλάκιο ανάλογα με τη στρατηγική σου πλέον και όχι ανάλογα με την κατηγορία επενδύσεων. Αυτό βοηθά πάρα πολύ το ταμείο ώστε να αλλάζει το χαρτοφυλάκιο του σε τακτά χρονικά διαστήματα και να διαμορφώνεται σε μια πλέον γρήγορη παγκοσμιοποιημένη αγορά. Βλέπετε τα κυπριακά ταμεία συντάξεως πλέον να είναι έτοιμα να επεκταθούν πέραν των στενών ορίων της Κύπρου, γιατί τα περισσότερα ακόμα είναι προσαρμοσμένα σε αυτόν τον κλειστό κυπριακό περιβάλλον και βλέπουμε τώρα και τις συνέπειες αυτής της πρακτικής. Βλέπετε κάποια αλλαγή στην τάση? Βλέπω την παγκοσμιοποίηση να έχει έρθει να μας βρει και εμείς ίσως να μην το αντιληφθήκαμε σε μεγάλο βαθμό. Και δεν μιλώ μόνο για τα συνταξιδοτικά ταμεία, μιλώ και για άλλες εταιρείες. Μπορεί αυτές να είναι τράπεζες, μπορεί να είναι ότι υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορεί, και εγώ σαν παράδειγμα και πρότυπο, έχω την Ορλανδία στο θέμα του συνταξιδοτικού. Δεν μπορεί η Ορλανδία να έχει 563 ταμεία προνοίας και συντάξεως και να διαχειρίζονται 780 δισεκατομμύρια και εμείς εδώ στην Κύπρο με 2-3-4 δισεκατομμύρια να έχουμε 2.000 ταμεία. Τα περισσότερα υπολειτουργούσουν εις βάρος των μελών τους και αυτό πρέπει να το δει και η πολιτεία και η Βουλή ώστε να καταφέρουν να συσμίξουν πάρα πολλά ταμεία, να γίνει ένα νέο σε γερές βάσεις συνταξιοδοτικών σύστημα, διότι αν γνωρίζουμε σε όλες τις χώρες τα ταμεία προνοίας ή μάλλον ο δεύτερος πυλώνας που αποτελείται από ταμεία προνοίας και ταμεία συντάξεως είναι υποχρεωτικός. Στην Κύπρο δεν είναι υποχρεωτικός. Επομένως πρέπει να βρούμε τον τρόπο να όπως λέμε και εμείς στη γλώσσα του τη δική μας, η επάρκεια να είναι τόση όταν θα αφιπηρετήσει κάποιος που να μην αλλάζει τρομερά το βιωτικό του επίπεδο. Και αυτό είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από μόνο του δεν μπορεί να μας το δώσει. Επομένως είναι μονόδρομος αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε να γίνουν κάποιες αλλαγές σύντομα. Το συνέδριο το δικό σας βοηθά πάντως, διότι υπάρχει συζήτηση μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων και αυτό ίσως είναι μια αφορμή για να πάρει πιο ζεστά το θέμα και η πολιτεία και η Βουλή.